Σεβαστήκαμε τις κινητοποίησεις, ιδιαίτερα των ανθρώπων του μόχου και της παραγωγής, τις αγροτικές κινητοποίησεις. Ακούσαμε τα αιτήματά τους. Το Γενάρη και το Φλεβάρι κάλεσα σε συνάντηση για διαβούλευση στον αγροτικό κόσμο, ενώ οι αγρότες ήταν σε κινητοποίησεις. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν υπήρξε άλλος πρωθυπουργός που το έκανε αυτό. Ήμουν ο πρώτος που κάλεσα δυο φορές στο γραφείο μου εκπροσώπους των αγροτών. Έγιναν δύο επικοδομητικές συζητήσεις. Ένιωθα κι εγώ και όλοι μας την ανάγκη να ακούσουμε τους ανθρώπους της παραγωγής. Και αυτός ο διάβλος επικοινωνίας δώσαμε τότε υπόσχεση ότι δεν θα κλείσει. Και το πιστεύω ότι δεν θα κλείσει. Και θέλω να επαναλάβω αυτά που είχα πει και τότε. Με τον αγροτικό κόσμο θα συνεργαστούμε προκειμένου να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για την ασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, την αναβάθμιση της σημαντικότητάς του στο παραγόμενο εθνικό προϊόν, την τόνωση της παραγωγής και την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών. Τότε λοιπόν είχα δώσει μια βασική υπόσχεση στους αγρότες, μια δέσμευση, ότι ο συνδυασμός ασφαλιστικού φορολογικού στο τέλος θα είναι ευνοϊκός για τη μεγάλη τους πλειοψηφία. Και η δέσμευση αυτή έγινε πράξη. Παρά τις δυσκολίες, τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Έγινε επίσης πράξη η υπόσχεση για σταδιακή αύξηση της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς και συνυπολογισμό της φορολογίας εισοδήματος στη συνολική επιβάρυνση του εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, πάνω από το 90% του αγροτικού κόσμου, με βάση τις δηλώσεις εισοδήματός τους, δεν θα υποστούν επιβαρύνσεις από το συνδυασμό του φορολογικού και του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Ενώ την ίδια στιγμή εξασφαλίζουν γεράματα αξιοπρέπειας με την εθνική σύνταξη και όσα ανταποδοτικά θα προστίθονται σε αυτή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ηλικιωμένος αγρότης δεν θα είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Χωρίς την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η βασική σύνταξη του αγρότη, όπως όλοι γνωρίζουμε, μέσα στα επόμενα χρόνια θα πήγαινε στο μηδέν. Σήμερα είναι μόλις 172 ευρώ. Σε 10 χρόνια από σήμερα, η βασική σύνταξη στους αγρότες θα ήταν 0 ευρώ. Στον αντίποδα, με την πρόταση που θα ψηφίσουμε μεθαύριο, εξασφαλίζουμε την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ συν το ανταποδοτικό μέρος που στηρίζεται από τις καταβληθείς εισφορές. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας μέσος σημερινός αγρότης που σε 10 χρόνια θα είναι στη σύνταξη, χωρίς τη μεταρρύθμιση, θα είχε σε 10 χρόνια σύνταξη μόνο τα ανταποδοτικά, δηλαδή σε σημερινές τιμές περίπου 250 ευρώ. Δηλαδή μια σύνταξη πείνας. Ενώ τώρα θα έχει πάνω από 600 ευρώ. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.